Ορίστε. Τέτοιους επισκέπτες θα ήθελα να έχω κάθε μέρα εδώ πέρα. Και βεβαίως στα πλάνα σας βλέπετε το 12χρονο Ραβέλ, ένα γλυκύτατο λαμπραντόρ. Η κυρία Λένα Μπουρμπουδάκη, θέλω να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης. Διευθύντρια έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς ευχαριστούμε. Προλογίσαμε προηγουμένως το θέμα μας, επίκεντρο βέβαια της συζήτησής μας. Θα ξεκινήσουμε και θα είναι βεβαίως ο Ραβέλ. Είναι ο πρώτος τετράποδος μουσιοπαιδαγωγός στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι η ενσωμάτωση τελικά ενός ζώου όπως ο Ραβέλ αποδεικνύεται καθοριστικός ο ρόλος του μέσα σε μια ομάδα που τελικά στόχος είναι να μάθει πολλά μέσα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και μέσα από την ξενάγηση. Πού βοηθάει ο Ραβέλ, να το πούμε έτσι απλά, πού βοηθάει στις τάξεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας ο Ραβέλ? Βοηθάει στο να βελτιώνεται το κλίμα ακόμα περισσότερο. Τα προγράμματα εκπαίδευσης του μουσείου έτσι κι αλλιώς είναι πιστοποιημένα, έχουν όλη την επιστημονική επάρκεια που αρμόζει σε ένα μουσείο ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος. Αλλά επειδή πάντα ακολουθούμε νέες πρακτικές, έτσι υιοθετήσαμε και την παρουσία του Ραβέλ, του κυρίου Ραβέλ, όπως λένε οι μικροί μας φίλοι, στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, γιατί το έχει δείξει και η επιστήμη, επιδημιολογικά έχει βρεθεί ότι η συμμετοχή ζώων και η ενσωμάτωσή τους στα εκπαιδευτικά. Και η αλληλεπίδραση με τα μικρά παιδιά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο βοηθάει στο να έχουμε μεγαλύτερη και πιο ενισχυμένη ενεργητική συμμετοχή των παιδιών. Και μειώνει τα επίπεδα ευερεθιστότητας, άγχους, στρες που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Γιατί το να μπουν σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα σημαίνει ότι μπαίνουν σε μια νέα ομάδα όπου ξεκινούν τη Δευτέρα και ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο την Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουν, κάνουν καινούριους φίλους, αλλά μπαίνουν και σε ένα νέο περιβάλλον. Νομίζω είναι μια νέα εκπαιδευτική μουσιολογική πρακτική. Πρωτοπορείται στο συγκεκριμένο σημείο για μια ακόμα φορά, καινοτομείται. Και θέλω να μου περιγράψει τα συναισθήματα των παιδιών. Των παιδιών τα οποία έρχονται σε επαφή με τον Ραβέλ. Και όχι μόνο με τον Ραβέλ. Νομίζω υπάρχει άλλη μια σκυλίτσα, λαμπραντορίνα, η Μυρτό. Η Μυρτό, την οποία δεν είχαμε την τύχη σήμερα να είναι κοντά μας. Ποια είναι τα συναισθήματα από τα μικρά παιδιά, τι σας λένε και οι ίδιοι οι γονείς που τελικά βλέπουν ότι μια τέτοια πρακτική αποδίδει? Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός όπου με το που βλέπουν τα παιδιά την παρουσία των τετράποδων φίλων μας και συνεργατών μας βέβαια, γιατί είναι και άμεσοι συνεργάτες, ενθουσιάζονται, αλλά μετά πέρα από τον ενθουσιασμό διαπιστώνουν πώς βοηθούν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και στην καλύτερη και πιο ενεργή συμμετοχή τους αυτό. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι και ο Ραβέλ και η Μυρτό βοηθούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα με ένα παράδειγμα. Ξέρετε, πολλές φορές τα παιδιά. Κάντε μας το έτσι πιο απλό, να δούμε δηλαδή στην πράξη πώς είναι. Έχουν μια δυσκολία στο να μπουν και να ενσωματωθούν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο και να συνυπάρξουν με άλλα παιδιά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είχαμε πριν 2 εβδομάδες, είχαμε ένα παιδί το οποίο ήταν δύσκολη η συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Με κάποια μαθησιακές δυσκολίες. Σας πληροφορώ ότι την ημέρα που ήρθε ο Ραβέλ και η Μυρτό στο πρόγραμμα, ήταν η μέρα που, όπως και διαπίστωσα και ίδια και με ενημέρωσαν και οι συνεργάτες, συμμετείχε από το πρώτο λεπτό μέχρι το κλείσιμο του προγράμματος. Αυτό και μόνο μας δείχνει την σημασία της παρουσίας αυτών των τετράποδων. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Ραβέλ συμμετέχει ουσιαστικά στο Summer Camp του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Θέλω να μου πείτε λίγα λόγια και για το Summer Camp, εάν έχει φτάσει στο τέλος του, εάν θα ξανανοίξει ένα ανάλογο, έτσι, μια ανάλογη δραστηριότητα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Γιατί ξέρετε τώρα, πολλοί κόσμος βλέπει το Ραβέλ, γονείς κυρίως, που αν μη τι άλλο θα ήθελαν η συντροφιά κατά τη διάρκεια της ξενάγησης μέσα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας να γίνεται υπό την παρουσία του Ραβέλ. Το θέλουν, το ζητούν. Το ζητούν. Το ζητούν. Όταν έρχονται να πάρουν τα παιδιά και έχει επισκεφθεί το πρόγραμμα ο Ραβέλ και η Μυρτό, την επόμενη μέρα αναζητούν οι γονείς να γνωρίσουν τους μουσιοπαιδαγωγούς. Βέβαια. Και πλέον το ζητούν και οι επισκέπτες. Δηλαδή κυκλοφορεί στους διαδρόμους του μουσείου και τον αναζητούν. Γιατί έχουμε ανθρώπους, έχουμε επισκέπτες που έρχονται αρκετές φορές την εβδομάδα, τους φίλους του μουσείου. Επομένως, νομίζω ότι αυτός ο κύριος Ραβέλ έχει πλέον μία σύμβαση με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, είναι βασικός συνεργάτης
και ελπίζουμε να προλάβει και τη συνταξιοδότησή του. Συνταξιοδότηση, 12 ετών είναι. 12 ετών. 12 ετών. Μετράει πολλά καλοκαίρια. Έτσι. Έχει πολλά καλοκαίρια στην πλάτη και νομίζω είναι ένα στοιχείο ακόμα που προσδίδει περισσότερη ποιότητα και εμπειρία μέσα στο έργο του. Θα έχουμε ανάλογες δραστηριότητες μελλοντικά. Έχουμε μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και α, τρέχει τώρα ναι, η δραστηριότητα. Τρέχει το πρόγραμμα. Ξεκινάμε τη Δευτέρα τα δύο καινούργια προγράμματα. Είναι το πρόγραμμα της ΦΕΝΕΚ που είναι για προσχολική ηλικία, προνήπιο-νήπιο, και είναι και το πρόγραμμα των δεινοσαύρων που είναι για παιδιά ηλικίας Α έως Γ τάξη δημοτικού. Σε ποιες... Με την παρουσία του Ραβέλ και της Μυρτούς. Σε ποιες, έτσι, είπατε προηγουμένως, μιλήσατε για μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια παιδιά. Θέλω να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο για να δούμε τελικά ποια είναι αυτά τα άτομα τα οποία χρειάζονται το Ραβέλ. Όλοι μας. Και αυτό έχει αποδειχθεί. Επειδή σε μια συζήτηση που είχαμε, μου είπατε και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι άτομα και παιδιά με αυτισμό που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι αυτά που κατά κύριο λόγο βρίσκουν την καλύτερη παρέα και ένα πιο σωστό τρόπο ώστε να μπορέσουν τελικά να ξαναγηθούν και έτσι, λάβουν πληροφορίες σημαντικές, ουσιαστικές μέσα από την ξενάγηση του μουσείου. Πέρα από ότι χρειαζόμαστε όλοι μας την παρουσία ζώων, γιατί είναι εξαιρετική συντροφιά, υπάρχουν κάποιες ευπαθείς ομάδες που έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυτό το είχαμε ζήσει και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που ήταν το πρώτο νοσοκομείο το 2014, που είχαμε πάλι ένα λάμπραντορ, τη Μέη. Ήσασταν και διευθύντρια τότε, αν δεν απατώμε. Αναπληρώτρια διοικήτρια. Και ήμασταν το πρώτο νοσοκομείο που είχαμε. Η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου ήταν συνεργάτηδα, ήρθε ως ψυχολόγος. Και η Μέη είναι συνοδός τυφλών, επομένως είχαμε συνεργάτηδα και τη Μέη. Η παρουσία της λοιπόν στις κλινικές και κυρίως στις παιδιατρικές, κλινικές, παιδοψυχιατρική, παιδιατρική, έδειχνε αυτό ακριβώς, ότι τα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες ή σε θέματα ψυχικής υγείας ή προβλήματα αυτισμού, οτιδήποτε έχει να κάνει με δυσκολία στην ανάπτυξη των παιδιών, λειτουργεί ιδιαίτερα βοηθητικά η παρουσία. Άρα φαντάζομαι είστε έτσι υπέρμαχος της συνύπαρξης τελικά των τετράποδων με τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα περιοριστικό πλαίσιο όσον αφορά τις υπηρεσίες ή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπως βλέπουμε να είναι ο Ραβέλ. Θα μπορούσε κάπου αλλού όντως η χρησιμότητα κάποιων τετράποδων να αποδειχθεί καθοριστική για τα παιδιά, για τις οικογένειες. Πού αλλού θα μπορούσαμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πέρα από το σπίτι, να αρνηθούμε τη συνύπαρξη. Ξέρετε, αυτόν τον πλανήτη το μοιραζόμαστε άνθρωποι και ζώα. Και τα ζώα προϋπήρχαν. Και το τι έπεται δεν το γνωρίζουμε. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε, και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, πάντα θεματοφύλακα στο φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας. Το υποστηρίζει αυτό και το υποστηρίζει και μέσα από τις δράσεις του και μέσα από αυτή την κίνηση που έκανε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα ζώα βοηθούν και βοηθούν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε. Η ενσωμάτωσή τους δεν είναι εύκολη. Αλλά εκεί ήθελα να καταλήξω. Οφείλουμε να την υποστηρίξουμε και να λειτουργήσουμε βάσει αυτού. Γιατί υπάρχουν οι απόψεις ότι το παιδί μου, υπάρχουν κάποιες οικογένειες που λένε το παιδί μου δεν θέλω να συναναστρέφεται εντός εισαγωγικών με τετράποδα σκυλιά, με τετράποδους φίλους. Για τους δικούς του βεβαίως λόγους ο καθένας από τις οικογένειες. Ωστόσο, να λοιπόν, ότι ένας υπάρχουν παραδείγματα. Ένας φίλος μας που παρακολούθησε την δεύτερη εβδομάδα πρόγραμμα, ο οποίος μάλιστα μας ήρθε από τα Κύθυρα, είχε φοβία με τα σκυλιά. Όταν μιλήσαμε λοιπόν με τη μητέρα, γιατί ήταν στο νησί, για να την ενημερώσουμε, γιατί πάντα ενημερώνουμε τους γονείς και για θέματα δημόσιας υγείας, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αλλεργία κτλ. Όταν μιλήσαμε με τη μητέρα, ήταν επιφυλακτική. Της διασφάλισα εγώ ότι εάν δεν θέλει ο μικρός, δεν θα έχει επαφή με το Ραβέλ. Σας πληροφορώ ότι έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Και η μητέρα την Παρασκευή που ήρθε, γιατί έρχονται οι γονείς στο κλείσιμο του προγράμματος για να δουν τι έχουν κάνει τα παιδιά, γιατί τους παρουσιάζουν τα παιδιά τις δράσεις του όλη τη βδομάδα, συγκινήθηκε ιδιαίτερα με αυτό το οποίο αντίκρισε. Θέλω να πάμε και λίγο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, γιατί νομίζω δεν θα ήταν σωστό να μην πούμε εκεί 2-3 πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν έτσι πολυδιάστατες δράσεις από πλευράς Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και πολλές φορές ο κόσμος δεν τις γνωρίζει. Και καλό θα ήταν έτσι να αναφέρουμε τουλάχιστον τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πέρα από το Summer Camp το οποίο τρέχει και που μπορούν να έρθουν οι οικογένειες με τα μικρά παιδιά, τι άλλο θα έχει την ευκαιρία οποιοδήποτε επισκέπτης έρθει να αντικρίσει, να μάθει, να δει.
Έχουμε τις εκθέσεις μόνιμες και περιοδικές, mm-hmm. όπου μαθαίνουμε για όλη την ποικιλότητα του νησιού μας, αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε έναν προσομοιωτή σεισμού που μπορεί να ζήσει κάποιους πραγματικούς σεισμούς και να πάρει όλο το πλαίσιο εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων. Και έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις που μέσα από την ψυχαγωγία μαθαίνουμε, όπως είναι η νύχτα στο μουσείο, μια διανυκτέρευση, η οποία θα γίνει για τρίτη φορά με πολύ Πότε μεγάλη ανταπόκριση. Θα είναι προς το τέλος Αυγούστου. Τη Δευτέρα έχουμε συνάντηση εργασίας όπου θα αποφασίσουμε και την τελική ημερομηνία. Ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Θα είναι και ο Ραβέλ. Και ο Ραβέλ. Ωραία. Τόση ώρα όμως είναι το επίκεντρο της συζήτησης. Μία κουβέντα δεν είπε ο φίλος ο Ραβέλ. Θέλω να του δώσω ένα χάδι. Δεν ξέρω, νομίζω σκηνοθετικά δεν είναι ορθό, αλλά θα ήθελα και να τον ευχαριστήσω και αυτόν, όπως να ευχαριστήσω και εσάς, κυρία Μπορμπουδάκη, που δώσατε το παρόν. Νομίζω πολλές οικογένειες αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθούν τυχόν πήραν τα μηνύματά τους, όχι μόνο για να έρθουν να σας επισκεφθούν, γιατί πλέον τα παιδιά τους θα ξέρουν ότι θα έχουν την κατάλληλη συντροφιά, αλλά και γιατί ίσως μπορούμε να περάσουμε ένα διαφορετικό μήνυμα απέναντι σε όλες αυτές τις απόψεις που θέλουν τα παιδιά και τις οικογένειες μακριά από τα τετράποδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς σας και εδώ είμαστε να καλύψουμε και άλλες δράσεις, όπως είπε προηγουμένως, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Με χαρά. Είστε καλά.